Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μα Ελεύθερη Πένα. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα έχουμε την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε στη σημερινή μα εκπομπή με θέμα τον κορονοϊό, τα περιοριστικά μέτρα, όλα αυτά τα οποία ζούμε από το Μάρτιο του 2020 και μετά, τα οποία τα έχουμε χαρακτηρίσει σε τις περισσότερες φορές πρωτόγνωρα βεβαίως και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι από αυτού. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν υψώσει το ανάστημά του απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς και γενικώ σε ό,τι ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας μάλιστα και μία πολύ ευαίσθητη θέση, υπηρετώντα από την αστυνομία, από το πόστο του αστυνομικού δηλαδή, μέσα στην αστυνομία, είναι ο Γιώργος Τηλέμαχος Βραχνής, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να αποδεχθεί την πρόσκλησή μου. Δεν χρειάζονται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις, να τον καλησπερίσω τον τηλέμαχο, όπω θα τον αποκαλώ. Καλησπέρα, τηλέμαχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση. Λέω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερε συστάσει, χωρί καμία δόση υπερβολή, διότι έχει γίνει πολύ γνωστό μέσα από βίντεο τα οποία έχει ανεβάσει στο YouTube και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Έχει κάνει τοποθετήσει αρκετέ για το θέμα των περιορισμών και των προστήμων που έχουν μπει. Και βεβαίω να πούμε στον κόσμο, να υπενθυμίσω μάλλον στον κόσμο, ότι είσαι σε διαθεσιμότητα. Οργανικά ανήκει στο ΑΤΑΦΑ Χαρνών. Δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή όμω. Δεν ε, ε, είσαι ενεργός ε, δηλαδή, γιατί είσαι σε διαθεσιμότητα. Ε, λόγω της τάση σου απέναντι στους περιορισμούς, έτσι. Ε, ναι. Και να πούμε, επειδή υπάρχει ένα ψέμα ε, το οποίο θα πρέπει να ε, ξεδιαλυνθεί, το είπαν τα κανάλια, το Start Channel. Αν θυμάμαι, το είπαν και τα άλλα κανάλια. Αλλά στο Start Channel, σε, θυμάμαι, γιατί για το έχω και σε βίντεο, mm. ότι, έχει, ότι έχουν λήξει οι ΕΔΕ και ότι έχω τιμωρηθεί και ότι έχω πάρει διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα είναι ένα διοικητικό μέτρο, δεν είναι πειθαρχικό μέτρο. Είναι, ας πούμε, μία πρόληψη. Οπότε δεν υπάρχει ακόμα κάτι εις βάρο μου ε, τελεσίδικα. Αυτά δηλαδή οι φαντασιώσει των συστημικών δημοσιογράφων που έχουν αποφανθεί ότι έχω τιμωρηθεί, δεν ξέρω αν έχω πάρει και τίποτα ε, ε, ισόβια, αυτά δεν ισχύουν. Επίσης, αυτά που έλεγαν το καλοκαίρι, ότι προκαλούσα συναδέλφου μου, ότι πέταγα πέτρες, ότι με κάνανε προσαγωγή και τέτοια, επίσης είναι ψέματα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, δεν υπάρχει καμία γραφή δικιά μου σε κανένα σύστημα ε, τέτοιο. Δεν είχα ποτέ κάποιο πειθαρχικό μέτρο που να έχει σχέση με ταραχέ. Πάντοτε είμαι στι ε, εκδηλώσει που πηγαίνω, στι διαδηλώσει με το χαμόγελο και με του φίλου μου και με τι φίλε μου. Δεν μπορώ για να προκαλέσω. Δεν έχω λόγο να προκαλέσω. Αν προκαλέσω, θα του δώσω τροφή για αρνητικά σχόλια. Θα παίξω το δικό του παιχνίδι. Γιατί να παίξω το δικό του παιχνίδι, Δεν θέλω. Κατανοητό. Νομίζω είσαι ξεκάθαρο. Τα mainstream media, όλο αυτό το διάστημα, σε έχουν παρουσιάσει και εξακολουθούν σε κάποιες των περιπτώσεων να σε παρουσιάζουν ω αρνητή τη όλη κατάσταση. Αντιεμβολιαστή και αρνητή. Θέλω να μου πει τη δική σου οπτική γωνία, ποια είναι η πραγματικότητα. Ε, πιο παλιά, ε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, υπήρχαν κάποιοι άλλοι ε, όροι, ε, όπως ας πούμε, ε, στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε το αντικομουνιστή. Στην, α, ε, στην ε, ήταν ε, τώρα είναι το αντιεμβολιαστή, δηλαδή προσπαθούν ε, ή το αρνητής ας πούμε ήταν το αρνητής του ολοκαυτώματος προσπαθούν με, με αυτούς τους όρους, ε, είτε έχεις ε, κάποιο διαφορετικό ε, κάποια διαφορετική προσέγγιση ω προ το όλο εγχείρημα, δηλαδή τα είναι στι υποχρεωτικέ, είτε στο εμβόλιο, να σε βάλουν σε ένα τσουβάλι. Mm. Δηλαδή ε, η, η παρέα των γραφικών. Ε, γιατί αυτό στην αρχή το, το λέγανε οι αρνητέ του ιού. Οπότε, λέγοντα στην αρχή πάρα πολύ α, οι αρνητέ του ιού, και μετά κόβοντα το, του ιού, ο κόσμο που το έβλεπε έλεγε, α. Αυτό ο τηλέμαχο και αυτό δεν πιστεύει ότι υπάρχει ιό. Άρα τι είναι, άρα είναι ένα σαχλό, είναι ένα βλάκα. Το οποίο είναι ένα ψέμα. Γιατί εγώ δεν είμαι. Δεν, Καταρχά δεν έχω τι ιατρικέ γνώσει για να κρίνω αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ο ιό. Οπότε, δηλαδή, πώ θα είμαι αρνητή σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω καθόλου. Εγώ ναι. σε αυτό που είμαι αρνητή είναι στι υποχρεωτικότητε. Πιστεύω ότι ένα κράτο πρέπει να πείθει. Δεν πρέπει να βαράει. Και, και αυτό το λέω και κυριολεκτικά, ναι. μέσω των κατασταλτικών δυνάμεων ναι. και μεταφορικά. Κυριολεκτικά, διότι είχαμε παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν, όπου οι δυνάμεις της αστυνομίας βαρούσαν, να το πω έτσι λαϊκά. Χτυπούσαν δηλαδή κόσμο, αυτό θες να πεις, έτσι. Αν το καταλαβαίνω σωστά, ε, αν το διατυπώνω το λάθος, διόρθωσέ Εγώ το καλοκαίρι έκανα ένα βίντεο. Ναι. Σε μια εκδηλώση. Δίπλα μου είχα μία κοπέλα, η οποία ζήτημα να ήταν 50 κιλά, έτσι μικρόσωμη, να. και τη οποία τη ήρθε έτσι μία του λάμψη ξαφνικά στο, στο πόδι και της έκαψε και το, 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 το τζιν το όσορτζάκι που φορούσε. Έχω τη φωτογραφία ακόμα στο κινητό μου. Ε, ό,τι δηλαδή θα πω και ό,τι είπα σε εκείνο το βίντεο, είναι πράγματα που τα είδα με τα μάτια μου. Και όχι μόνο τα είδα με τα μάτια μου, ε, αυτή την ανέτεια, κατά τη γνώμη μου, και κατά, τις, κατά τα βίντεο επίθεση. που δεν μπορούσα δηλαδή μέσα μου να το δικαιολογήσω, γιατί ήμουν και εγώ σε τέτοιε παρόμοιε μονάδε από κατάσταση τάξη. Οπότε δεν μπορεί κάποιο να μου πει ότι δεν έχω γνώση του αντικειμένου. Όταν δηλαδή αυτά που βλέπω μια ανέτια επίθεση, που μέσα μου δηλαδή δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω, τότε Αρχίζει κάτι και προσπαθεί να, να εκραγεί. Δηλαδή, έχω μια εσωτερική διαμαρτυρία. Απ' τη μία έχω του συναδέλφου μου και απ' την άλλη έχω τους ομοειδεάτες μου. Mm. Και επειδή είναι και οι δύο, δύο μεριέ Έλληνε, ε, δεν μπορώ να βλέπω τη μία μεριά Έλληνες να χτυπάει την άλλη μεριά Έλληνε. Οπότε, ah. τι κάνω. Μαζεύω όλα τα βίντεο no. ε, που, αν, ε, που ανήρτησαν οι άλλοι χρήστε στο YouTube, τα κόβω. Και βάζω την, το κομμάτι τη εισαγωγή πιο πολύ από τρει διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Πώ λοιπόν έγινε αυτή η. Πώ ξεκίνησαν οι, 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 οι ταραχέ, Και βλέπουμε ότι ο κόσμο σε καμία από τι τρει οπτικέ γωνίε δεν έχει προκαλέσει. Και μάλιστα τα σχόλια του κόσμου είναι γιατί το κάνουν αυτό. Α, καταλάβαμε τι συμβαίνει τώρα και τέτοια. Δηλαδή, είναι ηρωνικέ. Όλο ο κόσμο κάνει λάθο. Όλο ο κόσμο δεν είδε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε πάντα να ρίχνουμε το σφάλμα στο λαό. Βεβαίω. νομίζω ότι. και πε, στη συνέχεια. Πε, πε λέω, κάτι... αυτή, πε, είμαι, ναι, ναι, αυτή είναι. Αυτή είμαι, λέω, ναι, λέω, η οπτική, η, η δήλωση, η επίσημη τη αστυνομία. Το κάναμε να ανοίξουμε το δρόμο, τέλο πάντων, που είναι μπροστά στη Βούλη για να καταλάβει, ο κόσμο. Μην πω τα, με, με ονόματα. Mm. Λοιπόν. Και μαζεύω και τι εικόνε από επεισόδια που έχουν και τα κανάλια και τα επεισόδια φτάνουν στην Ερμού. Δηλαδή, ανοίγει όλου του δρόμου και ανοίγει τι, τον πεζόδρομο. Mm -hmm. Δεν βγάζει νόημα. Mm -hmm. Είναι εκεί πέρα ο κύριο Μπλατζάκη, ο οποίο είναι δικηγόρο. Τον ξέρω. Είναι, το έχουμε γνωριστεί. Mm -hmm. Είναι φίλο μου. Λοιπόν, και εκεί που μιλάει με μία κοπέλα, ξαφνικά του έρχεται πίσω στην πλάτη ένα χημικό. Δηλαδή, τι έχει κάνει αυτό ο άνθρωπο. Τι έκανε η κοπέλα που ήταν δίπλα μου, 50 κιλά κορίτσι. Πόσο απειλή μεγάλη ήταν που έπρεπε να φάει την κρότου λάμψη, και ο δικηγόρο να φάει το χημικό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο σε όλα. Αυτό, αυτό θέλω να πω. Αυτό το μέτρο έχει ξεπεραστεί, θε να πει, από τι δυνάμει καταστολή. Κάτι το οποίο. Προφανώς... Μα δεν το λέω εγώ, γιατί εγώ δεν έβαλα δικά μου σχόλια. Ναι, ναι. Τα βίντεο που, που έχει ξεπεραστεί. Έλεξει... Το έλεγε η εικόνα. Κατανοητό, απόλυτα κατανοητό. αυτό τώρα το ότι έχουν περάσει κάποιες κόκκινες γραμμές, να το πω έτσι, οι δυνάμεις καταστολής υπήρξε και στο παρελθόν πριν τον κορονοϊό, έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα και απλά τώρα έχουν δει πολλά τα μάτια σου και έφτασε στο σημείο να εκραγείς και να πεις παρά το ότι είμαι μέσα στο σώμα, εγώ θα τα καταγγείλω όλα αυτά. Ε, θυμάμαι ότι είχα κάνει πάλι βίντεο για τις αποβάσεις που είχαν γίνει εκεί στα στα νησιά, στην Χίο, στην, στην Μητυλήνη που είχε γίνει. και εντάξει, υπήρχαν κάποιες εικόνες οι οποίες δεν έδειχναν, ας πούμε, μια συντεταγμένη, συντεταγμένες ομάδες. Δηλαδή, όταν πριν την επιβίδαση επιβίβαση στο, στο, πλοίο υπήρχε μια κατάσταση που κυνηγιόταν ο κόσμος στο λιμάνι, Εκεί καταλαβαίνει ότι κάτι πήγε πολύ στραβά. Όταν έφτασε ο πολίτη να πυροβολάει τι αστυ... αστυνομικέ δυνάμει, mm -hmm. είπε ότι. Μισό λεπτό, εδώ φτάνουμε στην αματοχυσία. Mm -hmm. Έλληνα πυροβολάει η Έλληνα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή. Ναι. ναι. Και, τε, και τε, ήμουν ο πρώτο που είχε γράψει πριν, ε, ε, πριν φτάσουν αυτέ οι δυνάμει στα νησιά είχε γράψει άρθρο δημόσια, αν θυμάμαι καλά ήταν στο Police News, ε, εναντίον. Και λέω, μια στιγμή, αφού αντιδρά ο κόσμος, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, γιατί δεν επιλέχθηκαν τα κατοικητά τα νησιά. Δηλαδή έπρεπε να φάνε οι, οι συνάδελφοί μου σκάλια για να τους αποσύρουν από εκεί, να καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει φτάσει μέχρι εδώ. Mm. <συμπή> Άρα <συμπή> λες ότι κάπου... Αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα δεν διαβάζουν σωστά το τι πρέπει να συμβεί. Έτσι κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αυτό συνάδουν. Αυτό... Ναι. Πίστευα αυτό το συμπεράσμα βγαίνει. Ναι. Και εσύ έρχεσαι μέσα από το σώμα να καταγγείλεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα από ότι αντιλαμβάνομαι και πριν τον κορονοϊό και επί κορονοϊού, μετά πρόστιμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η όλη η ιστορία με τον κορονοϊό, με τα πρόστιμα των 300 ευρώ τα οποία είχε καταγγείλει, λέγοντας τα, χαρακτηρίζοντας τα αντισυνταγματικά, έτσι δεν είναι. Ε, με τα πρόστιμα, τι είχε συμβεί. Mm. Ο, ο κόσμος έπαιρνε κάποιο πρόστιμο. Όταν παίρνεις κάποιο δικαιωτικό πρόστιμο, έχεις δικαίωμα να κάνεις ένσταση. Αυτό δηλαδή προβλέπεται από τους νόμους, Κώδικα τη διοικητική διαδικασία, από το σύνταγμα το ίδιο και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν ε, σου εγώ να έρθει στο τμήμα, να κάνει αυτή την ένσταση, διότι δεν προβλέπεται από τον νόμο και αν έρθει στο τμήμα, θα σου ρίξω άλλα 300 ευρώ που ήρθε. Και πάνω, ε, ε, δεν υπάρχει ε, ένα email τη υπηρεσία, να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ηλεκτρονικά τότε πόσο είναι δυνατόν εσύ να ασκήσεις αυτό το δικαίωμα. Οπότε, αν δεν μπορείς να ασκήσεις αυτό το δικαίωμα, εγώ πόσο θα ασκήσω αυτήν την εξουσία πάνω σου. Mm -hmm. Άρα κάτι γίνεται στραβά πάλι εδώ. Κάτι, κά, κάπου ο νόμος... Είχα κάνει και, ναι. και στο συνήγορο του πολίτη, είχα mm -hmm. κάνει ε, έγγραφο. Είχα κάνει δύο έγγραφα. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο, έπαιρνε ο πολίτης Μία μια αναφορά, μία απάντηση στο, στην ένστασή του, η οποία ήταν copy-paste. Κρίθηκε αβάσιμη και απορρίφθηκε ναι. από την επιτροπή. Ναι. Μισό λεπτό. Ποια είναι η επιτροπή? Από ποιους απαρτίζεται? Με ποιο λόγο, για ποιο λόγο κρίθηκε αβάσιμη, Δηλαδή, θα το πάρει αυτό ο δικηγόρος, θα το πάει μετά, έστω ότι το, το πάει που δεν συμφέρουν τόσο και τα χρήματα αλλά έστω ότι το πάει στο διοικητικό δικαστήριο για να το κρίνει, ή έστω ότι θέλει να κάνει μια αίτηση θεραπείας, πάνω σε τι θα βασιστεί για να απαντήσει, αν, ε, πώς θα καταλάβει αν η κρίση του αστυνομικού οργάνου είναι ορθή ή δεν είναι ορθή. Άρα δεν υπήρχε επιτροπή, λες, απλά... Ο, όχι, δεν λέω ότι δεν υπήρχε επιτροπή. Ναι. Λέω ότι η επιτροπή λεω οτι δεν υπηρχε επιτροπη λεω οτι η επιτροπη πρεπει ναι. να ε, δώσει απαντήσεις, οι οποίες είναι σαφείς, και επαρκή. Αυτοί είναι ε, όροι οι οποίοι είναι νομικοί, ε, είναι δηλαδή αυτοί που θα σου, θα σου διασφαλίσουν ότι θα πάρεις μια σωστή απάντηση πάνω σε αυτά που γράφεις και δεν θα πάρεις γενικόλογα, γιατί όταν έχεις γενικόλογα, τότε δεν έχεις ε, χρηστή διοίκηση. Mm -hmm. Μάλιστα. Άρα υπήρχε η Επιτροπή. Αλλά κατά την άποψή πότε, σου δεν λειτουργούσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Αυτό λες. Πότε, τι βαθμό είχαν αυτοί. Mm -hmm. ε, για ποιους λόγους. Ε, με ποιο τρόπο απέκρουσαν τα, τα επιχειρημάτά σου. Δηλαδή όταν μια απάντηση ε, σε, σε 15 ανθρώπους είναι η ίδια και είναι αυτό που λέμε copy-paste, εντάξει. Λε κάτι δεν συμβαίνει, ναι, δεν μπορεί να είναι ναι, όλε οι περιπτώσει ίδιε. Είναι κατανόητο, απόλυτα ξεκάθαρο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δημοσιοποιήσει τι απόψει σου και τι αντιρρήσει σου για, τους, για τα πρόστιμα, για τι υποχρεωτικότητε και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι δεν σε έχει καλύψει η υπηρεσία, έχει προσπαθήσει πριν δημοσιοποιήσει τι απόψει να έρθει σε επαφή με το διοικητή ή δεν ξέρω με ποιου πρέπει εν πάση περιπτώσει έχετε και εσείς κάποια ιεραρχία και δεν σε έχουν καλύψει και αναγκάστηκες να καταφύγει ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχικά. Ε, αρχικά εγώ έκανα κάποιες ε, παρατηρήσεις σχετικά με τον ε, GDPR, ο οποίος είναι, ας πούμε, ο, να το καταλάβει ο κόσμος, ε, είναι ο κανονισμός της Ευρώπης για τα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα. Και ο οποίος ε, ε, γράφει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα ε, τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με αυτά που ήθελε το, το δημόσιο να κάνει και αυτό που έλεγε η κοινή υπουργή για απόφαση ότι πρέπει να συμβούν. Λοιπόν, οπότε εγώ κατήγγυλα τους υπουργού όλους λοιπόν, σε ένα έγγραφο το οποίο έφτασε στην εισαγγελία ε, μου έχει δοθεί απάντηση αυτό, τη, αυτό το Σάββατο πήρα την απάντηση ε, Τι λέει η απάντηση. Στο, η απάντηση είναι απορριπτική, αλλά επίσης είναι ασαφής. Mm. Δηλαδή δεν αναφέρει, δεν, καταρχάς δεν αγγίζει αυτό που έλεγα εγώ, ότι α, θα κάνω το, το τεστ και θα στο φέρω την απάντηση για το αν είμαι υγιής ή όχι, θα στο φέρω γραπτός σε υπεύθυνη δήλωση. υπεύθυνη δήλωση είναι νόμο του κράτου. Γιατί δεν τη δέχεται μία υπηρεσία, Γιατί πρέπει να μπω εγώ σε μία πλατφόρμα και να βάλω τα στοιχεία μου, Γιατί να βάλω το αναφημί μου σε μία πλατφόρμα, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, λε πολύ ευαίσθητα. Ναι, τα οποία... Και η οποία πλατφόρμα βγήκε η Ένωση Πληροφοριακών Ελλάδο και είπε Παι, παιδιά, είναι τρίπια σε ένα πολύ καταγγελτικό ε, πόρισμα το οποίο το έχω πάρει. Και το έχω προσκομίσει και αυτό. Ποιο αστυνομικό έλαβε γνώση αυτού του πορίσματος από την υπηρεσία, από τη στιγμή που εγώ το κοινοποίησα στην υπηρεσία. Ε, νομίζω ότι βάζεις κάποιους προβληματισμούς πολύ μεγάλους και πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο... Ίσως δεν το έχει καταλάβει και πολύ καλά ο κόσμο. Το ζήτημα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δηλαδή. Πόσο αυτό σημαντικό είπα, είναι αυτό το θέμα. Αυτό εσείς. που είπα, επειδή ναι. ε, μιλούσα με φίλου, το λέω και σε κάποιο βίντεο. Ναι. Ε, και, μου λέει, και μου λέει ο φίλο, να ξέρει, ε, τα βάζει τα στοιχεία σου, πούμε, στο Facebook. Ναι, αλλά τα βάζω με τη συνένεσή μου. Ναι, ναι, ναι. Μία πράξη, όταν γίνεται με συνένεση και όταν γίνεται χωρί τη συνένεση, με τη συνένεση μπορεί να είναι καθόλου ανώμημημη και χωρί τη συνένεση. Να είναι κακούργημα. Mm -hmm. Δηλαδή, αν έρθει εσύ με ένα όπλο και μου πει φέρνουμε τα λεφτά σου mm -hmm. και με σημαδεύεις είναι μια αληστεία, είναι ένα κακούργημα. Mm -hmm. Αν έρθει και έχει το όπλο μαζί σου, γιατί θα πας μετά για κυνήγι και μου πει τηλέμαχε, μου δίνει ε, χρήματα γιατί δεν μπορώ να, να την περάσω και, και δεν πιστεύω ότι θα καταφέρω ποτέ να στα επιστρέψω. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που στα δίνω. Εδώ, είναι καθόλου νόμιμο. Γιατί τα δώσα επειδή είσαι, μου, Δημήτρη. Ναι, ναι. Επειδή το ήθελε. Ναι, το ήθελες. δηλαδή. Δεν πιέζει. Με συνένεση. Δημή. Ναι, ναι. Συνένεση, ε, καθόλου νόμιμη, χωρί συνένεση, κακούργημα. Αλλά αλλάζουν τα πάντα, έτσι. Ναι. Όταν υπάρχει συνένεση ή η μη συνένεση. Είναι προφανέ αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή την αίσθηση έχω, δεν το έχει καταλάβει επαρκώς. Χρησιμοποίησα, αυτό. Χρησιμοποίησα δύο παραδείγματα στο βίντεο για να, ε, για να πω τι είναι η συνένεση. Ε, το δεύτερο παράδειγμα για μία γυναίκα η οποία ε, κάνει ή ε, θελημένα ε, έρχεται στη συνουσία ή ε, 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 διαφορετικά είναι βιασμός και βγήκαν τα κανάλια να λασπολογήσουν εναντίον μου, βγήκε το Mega Channel πρώτα απ' όλα να πει ότι παρομοιάζω το self-test με βιασμό. Αντί να πούνε ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα για να πει τι ακριβώ είναι η συνένεση και πόσο σημαντική είναι, βγήκαν να πούνε ένα τραγικό πράγμα και να γράφουν, στο, να έχουν κομμένο και ραμμένο το βίντεο μου, να βάζουν διαφορετικέ εικόνε που αυτά που σα λέω τώρα είναι αντίθετα στον κώδικα διοντολογία των δημοσιογράφων. Ε, και να λένε ο αστυνομικός που, ήταν σε, που, είναι σε παροξισμό, που είναι τέλο πάντων σε τρικυμία, κρανίο και τέτοιε εκφράσει. Που είναι. Αντιλαμβάνομαι. αντιλαμβάνομαι είναι αντιλαμβάνομαι δικήματα. τι, τι θε να πει και είναι το πώ. Είναι συγκοφαντική δυσφήμιση. Να. Μάλιστα. Αντί να, αντί, να, πάει το ίδιο το σώμα να καταγγείλει και να πει αυτός είναι ένας δικός μας και εσείς του, του κάνατε αυτό και αντί να πάει αυτός που ε, είναι στη ΣΕΔΕ και να πει «Έλα εδώ, κύριε δημοσιογράφε, για να κάνω και ένα έγγραφο στο όργανο σου, να σε ελέγξει», αντί να ελέγξει αυτόν, ελέγχει Ναι. Να. Ε, αυτό που, ξέρει, κάποιος τους ξενίζει, γιατί προφανώς δεν έχουμε συνηθίσει έτσι στην πατρίδα μας, είναι το ότι πώς γίνεται ένας αστυνομικός να πηγαίνει κόντρα στο κεντρικό αφήγημα, να το πω έτσι. Αυτό είναι που προφανώς κάποιος ξενίζει ιδιαίτερος και ίσως και κάποιοι δεν μπορούν να το δεχθούν. Ε, σε μια ιδια, ιδεατή κοινωνία, προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό. Γιατί να μην μπορεί ένας αστυνομικός να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, επειδή είναι αστυνομικός και σώνει και καλά, πρέπει να εφαρμόσει ένα νόμο αν ο ίδιος αστυνομικό αστυνομικός νιώθει ότι εδώ κάτι δεν κολλάει δεν γίνεται σωστά γιατί, γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος έτσι είναι και μαζί με τους αστυνομικούς να βάλουμε και τους λιμανικούς να βάλουμε ναι, και ναι, τους παράδειγμα έδωσαν όλους τους επαγγελματίες γιατί εγώ τους στρατιωτικούς πέραν από τον το στρατιωτικό γιατρό τον Παναγιώτη τον Καραναγνώστη Mm. Ε, δεν έχω δει κανέναν άλλο να, να, βγαίνει να μιλήσει. Δηλαδή, όλοι περιμένουν την αποστρατεία για να μιλήσουν. Πιο πριν γατάκια και μετά λιοντάρια. Mm. Έχει αξία και το πότε μιλά, βέβαια. Εννοείται. Πώ δεν έχει. Ε, δηλαδή, ε, όταν, δε, όταν, όταν έχει ρίσκο, ρίσκο, και ξέρει ότι θα, θα σου έρθουν σφαίρε, εκεί μετράει όμω το να είσαι σκληρό. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο που θα βγει και θα μιλήσει είναι αυτό ο άνθρωπο που δεν θα φοβηθεί μπροστά στι σφαίρε. Mm -hmm. Αυτή είναι η ποιότητα του αξιωματικού. μπορεί να κάνω λάθο. Είναι η γνώμη μου. Ναι, ναι. Σεβαστή κάθε άποψη και την εκφράζει ελεύθερα. Άλλωστε, είμαστε στην ελεύθερη πένα αυτή τη στιγμή και εκφράζουμε Μάς. ελεύθερα τι απόψει μα. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί ο καθένα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη αξία η στιγμή που εσύ μπήκε σε μια διαδικασία να διαφοροποιηθείς. Διότι έχει και ένα κόστο, επαγγελματικό κόστο. Αυτή τη στιγμή είσαι σε διαθεσιμότητα, που αν δεν κάνω λάθο, δεν αμύβεσαι έτσι, Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είσαι ή, έχω, ή κάνω λάθο. Έχω, έχω πολύ περιορισμένη αμοιβή. Είναι ότι mm. έχω κάποια πρόστιμα ε, που τρέχουν. Ε, για παράδειγμα, έχω το σήμερα και χθε έγραφα ε, το πρόστιμο την προσφυγή ενάντια στο πρόστιμο που πήρα επειδή αναβάθμισα το περιπολικό της αστυνομίας και το οποίο έτσι είχε κάποιες, κάποιες κατηγορίες τις οποίες εγώ δεν μπορούσα να τις καταλάβω. Δεν μπορούσα καθόλου να τις καταλάβω. Επειδή αναβάθμισες, τι εννοείς. Το, περιπο, το, το περιπολικό της αστυνομίας. Έτσι αν πατήσεις στο διαδίκτυο περιπολικό 500 άλογα θα βγω έτσι εγώ. Θα, θα βγει έτσι έχουν μία εικόνα, την έχουν κάνει φώτοσοπ, που είμαι εγώ και πίσω είναι το περιπολικό αυτό. Θεώρησα ότι πρέπει να το αναβαθμίσω για τις υπηρεσιακέ ανάγκες, τέλος πάντων από τη στιγμή που βγήκαν τα δημοσιεύματα και πριν υπήρχαν κάποιες κατηγγελίες, η υπηρεσία είπε ότι θα... τέλος πάντων θα κάνω, θα διατάξω μία ΕΔΕ και μέσα στην ΕΔΕ διαβάζω. Τώρα, ας πούμε, ότι κατηγορούμε. Θα, σε, θα το κάνω λίγο με ερωτήσεις. Ε, έστω ότι είσαι ένας... Ε, έχεις μια μάντρα μεταξύ και ένας ε, οδηγός οδηγό σου αλλάζει τα λάστιχα. Εντό ορίων νομοθεσία. Mm. Θα, του, θα του πεις κάτι κακό. Δηλαδή, θα θα, 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 τον κυνηγήσει. Όχι. Ε, εφόσον Αν... άλλαξε τα λάστιχα και τα έκανε καλύτερα, εντάξει, θα του πω και ευχαριστώ μάλλον. Αφού Ωραία τα έχει κάνει καλύτερα. Από την, απ τσέπη του, όχι. Από την τσέπη του. Ναι, ναι, απ ναι, ναι. Ε, από την τσέπη του έχει φτιάξει το λευγέ των ταχυτήτων. Γιατί είχε ξαναβαλωθεί. Mm. Θα του πει κάτι. Ε, Άρα, άρα έβανε, έχεις, έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το, νόσο, με το περιπολικό ό, της υπηρεσίας. Όργανο, δηλαδή. όργανο πληροφοριών για την καλή λειτουργία του κινητήρα. Δηλαδή έπρεπε να περιμένω εγώ να το αφήσω στην τύχη του αν θα σκάσει από υπερθέρμανση, έπρεπε να το προσέχω περισσότερο. Και, για, και αυτά όμω είναι εναντίον μου. Έχει γίνει ε, ευέ για τέταρτα. Ναι, ναι αυτά είναι στι κατηγορίε. Έχει επιβληθεί πρόστιμο για αυτά και, και τα γράφει. Ε, Είχα καταλήξει γύρω 4 και έβαλα γύρω 5. Δηλαδή, το κάνατε το περιβολικό, πιο οικολογικό, πιο φιλικό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο που τα εισπνέει. Και αυτό θεωρείται κακό από την υπηρεσία. Και αυτό το έκανε από την τσέπη σου, έτσι ήθελε να πει. Επειδή, μου. επειδή αρκετέ ώρε, ήσουν αρκετέ ώρε τη ημέρα στο περιπολικό, λε να κάνω κάτι να είναι καλύτερε συνθήκε. Προφανώ αυτό, με αυτό το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό, με, τη, με το σκεπτικό ότι ήμουν 8 ώρε την ημέρα μέσα στο περιπολικό. Μάλιστα. δεν τα τά, ήταν πάρα πολλά. Αναγκάστηκα δηλαδή να πουλήσω και τη μοτοσυκλέτα μου. Α, Λέρω, τόσο είναι, πολύ. Μοτοσυκλέτα. Α, <laughs> ε, ήταν 23, ε, είναι περίπου 23.000 ευρώ. Δηλαδή, ένα λεπτό τώρα. Έβαλε εσύ από την τσέπη σου 23.000 ευρώ για να φτιάξει περιπολικό. Τα δεν, δεν, τα έβαλα αμέσω, αλλά τα έβαλα σε διαστημικά. σε περιπτώσει, ναι, για να φτιάξει το περιπολικό τη υπηρεσία σου. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Δεν, δεν ε, μου έχει ξανατύχει. Ε, νομίζω ότι αν όλοι οι επαγγελματίε, το 50% να πω το, το 30% των επαγγελματιών λειτουργούσε έτσι, θα είχαμε μια πολύ καλύτερη Ελλάδα. Είμαι, Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι ε, θα ήταν αυτό πολύ είναι... καλύτερα τα αυτό... πράγματα αυτό... και αυτό η κοινωνία θα. Αυτό είναι το παράπονο μου. Ήταν... Ναι. Δημήτρη, αυτό είναι το παράπονο μου. Ότι από τον Είναι, είναι... είναι τρομερό. Ακούω αυτά τα πράγματα, είναι... αυτά τα λόγια, ότι μπράβο και, και από την υπηρεσία έχω κυνήγει. Μέχρι κυνήγει ότι είχε βάλει προστατευτικό στο τιμόνι. Ε, εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει, βγάλει το ρε, φίλε. Δηλαδή, το βγάζει ένα παιδί 10 χρονών. Κάθε και το γράφει ε. στην ΕΔΕ, το, 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 την οποία υπογράφουνε τέσσερι αξιωματικοί. Με, με ποιο σκεπτικό, μήπω με το σκεπτικό αλλίωση. Δεν ξέρω τώρα. Μετατροπή. Μετατροπή μετατροπής μετατροπής, ε, ε, ενός ενό ναι. αυτοκινήτου που είναι ναι. αστυνομικό όχημα. Ναι. Όταν η μετατροπή, είναι νόμιμη. Δηλαδή τώρα έχεις α πούμε ελάστιχο ε, 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 15, 60, με 65 φάρδος. 15 ραζάντα με 65 φάρδος. Και λες θα βάλω 17 ραζάντα με 45 φάρδος. Mm. Ε, και κάνεις, έχεις ένα τροχαίο. Υπάρχει περίπτωση να σου πει κανένα πράγματα γνώμο να το άλλαξες. Mm. Όχι. Γιατί, γιατί είναι νόμιμο. Το προβλέπει η εταιρεία. Mm. Αυτή τη στιγμή που το προβλέπει η εταιρεία. Εγώ γιατί να κυνηγηθώ. Mm. Δηλαδή για την αύξηση της υποδύναμης που το πήγα όσο το πήγα το δέχομαι δηλαδή ότι κάνεις μια διαδικασία η οποία είχε και, και αυτή τις παραλήψεις της. Λοιπόν, και τις έχω επισημάνει. Λοιπόν, αλλά με, με τραβάς και για τα νόμιμα ή για τα ασήμαντα. Έχεις να αντιμετωπίσεις δηλαδή διάφορα. Δεν είναι μόνο ε, το θέμα της τάση σου με τα πρόστιμα και τα περιοριστικά μέτρα. Είναι και άλλα τα οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις με την υπηρεσία δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Ε, ναι, είναι, ειδικά το θέμα του αυτοκίνητου με έχει πικράνει γιατί ήταν ένας κόπος ε, τον οποίο προσπάθησα ε, να νομιμοποιήσω, ζήτησα πραγματογνωμοσύνη που είναι δικονομικό δικαίωμα και δεν, δεν έγινε δεκτό. Γιατί. Mm -hmm. Δηλαδή, οι Έλληνε μηχανικοί που το φτιάξανε είναι κατώτεροι ας πούμε, από τους Γερμανούς, είναι κατώτεροι από του Ισπανού, είμαστε δηλαδή η κατώτερη ράτσα. Θα mm. Να το δούμε, να το δούμε στον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι. Οι συνάδελφοί σου σε, όλη αυτή την... σε όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, πώ σε αντιμετωπίζουν. Mm. Περισσότερο, εντάξει, υπάρχουν αυτοί που συντάσσονται με το αφήγημα του COVID, το, αυτό των καναλιών, αλλά οι περισσότεροι βλέπουν δηλαδή στο, σε μένα έναν εκπρόσωπο και έναν άνθρωπο τον οποίο θα θέλανε να ακολουθήσουν. Και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος που βγήκαν οι συνδικαλιστές της αστυνομία και μίλησαν επανελειμμένως εναντίον μου. Μάλιστα. Uh, Όταν για να... Ε, πας να καλύψεις ένα κενό, το οποίο μελλοντικά μπορεί να μεταφραστεί ως ε, ψήφι, ως διαφορετική παράταξη, mm. αυτό αρχίζει και προκαλεί τριγμούς σε όλο το σύστημα. Και mm. το σύστημα και σου λέει «Ωπ, κάτσε, θα μας ξεβολέψει αυτός». Mm. Ε, νιώθεις δηλαδή ότι έχεις χτυπήσει ένα κομμάτι του συστήματος, να το πω έτσι, το οποίο ενοχλεί, έχει ενοχλήσει, ε, να το θέσω διαφορετικά, έτσι, το, το πώς κινείται το σύστημα και όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω ενοχλήσει πάρα πολύ και αυτές οι, ε, οι διώξει που έγιναν εναντίον μου ε, έχουν πάρα πολλά σημεία, τα οποία είναι πολύ μελανά. Και αναρωτιέμαι αν έγιναν οι διώξει μετά τα δημοσιεύματα ή αν έγιναν τα δημοσιεύματα για να γίνουν οι mm. Έχουμε ζητήσει δύο φορές από την υπηρεσία δύο φορές με, με εξώδικες δηλώσεις στο αρχηγείο για να πάρουμε απαντήσεις συγκεκριμένες, πώς έγιναν, ποια είναι η πληροφόρηση των αυτών των ε, reporters που έβγαλαν τα συγκεκριμένα στοιχεία, τι έγραφα mm. έχετε ανταλλάξει μεταξύ σας και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί δεν έχουμε πάρει σαφής. σαφείς. Mm. Εντάξει, εγώ πες. Είμαι ένας γραφικός αρνητής και τέτοια. Οι, οι νομικοί που κάθονται και τα, τα συντάσσουνε, είναι mm -hmm. και αυτοί γραφικοί. Δεν ξέρουν τι είναι επιστήμη τους. Mm -hmm. Άρα το θέμα το κυνηγά και εσύ νομικά. Δηλαδή, προφανώς έχεις κάποιον δικηγόρο, από ό,τι κατάλαβα, που έχει μπει σε κάποια έχω, διαδικασία. Έχω νομική ομάδα. Μάλιστα. Που σε εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι και μια χρονοβόρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που τελειώνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Προφανώ, έτσι. Ε, λέω μας τώρα μας... εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μα ε, πάρει πολύ καιρό και η δηλαδή ε, και οι δικέ μου προσπάθειε είναι πάρα πολύ μεγάλε. Εχθέ, προχθέ το βράδυ, κοιμήθηκα 4,5 ώρα, 6,5 είχα σηκωθεί και έγραφα, συνέχιζα να γράφω. Ε, σήμερα, εχθέ το βράδυ, ε, κοιμήθηκα στις 12.30, τέσσερις ώρες είχα σηκωθεί και πάλι έγραφα, γιατί είναι δε, δεν θα το αφήσω έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που παραδίδεται, δεν είμαι άνθρωπος που λέει συγγνώμη αν πιστεύει ότι δεν έχει κάνει λάθος, δεν φοβάμαι, είμαι ελεύθερος, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, δεν με σταματάει τίποτα. Mm. Ε, έχει σκεφτεί καθόλου. Αυτό, το... Αυτό δεν, το λέω από έπαρση. Αυτό ναι, το λέω ναι, επειδή ναι, το σύμφωνο, σύμφωνο, Δεν θεωρώ ε... ότι είμαι κάτι παραπάνω από του άλλου αστυνομικού. Απλά εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Και άλλοι αστυνομικοί μπορεί να την πάρουν. Ε. Mm. κατανοητό. Έχει σκεφτεί το ότι ξεκινώντα αυτή τη διαδικασία με τα πρόστιμα και του περιορισμού εννοώ του κορονοϊού και όταν λέω ξεκινώντα τη διαδικασία εκφράζοντα δημόσια την άποψή σου έτσι όντας αστυνομικός εσύ ο ίδιος μέσα στο σώμα έχει σκεφτεί ότι αυτό ε, από τη στιγμή που δεν συνάδει με το γενικό αφήγημα που υπάρχει αυτό. Να, αυτό. Να, να, παρετηθώ, να, να παρετηθώ α, ας πούμε α. να βγω απ' έξω και μετά να πω γιατί φαντάζομαι Αυτή. ότι κάποιοι το, ίσως το χρησιμοποιούν αυτό και σου λένε Μα αφού ήσουν αστυνομικός γιατί παρετήσουν και μετά κάνει ό,τι κάνει. Μπορεί κάποιο να έχει αυτή την άποψη. Έτσι, γι' αυτό το ρωτάω. Δεν σημαίνει ότι την υιοθετώ. Απλά διάλογο κάνουμε και είμαι υποχρεωμένο να ναι, καλύψω ναι. και την άλλη πλευρά που ενδεχομένω να έχει αυτή την απορία. Όταν ξεκίνησε να κάνει την ερώτηση, πήγα να σου πω ακριβώ αυτή τη λέξη, ότι είναι ένα αφήγημα. Mm. Αλλά με πρόλαβε. Yeah. Ε, είναι ένα αφήγημα το οποίο ορίζει ότι ο αστυνομικό είναι κάποιο ο οποίος, ε, δεν μιλάει. Ότι μόνο υπακούει. Δεν γίνεται αυτό. Και ο αυτό ίσχυε είναι... και πριν τον κορονοϊό, όμω. Δηλαδή, πάντα έτσι. Ο αστυνομικό είναι σκεπτόμενο άνθρωπο. Όπω δηλαδή ο, ο αστυνομικό ναι. δηλαδή πάει να ψηφίσει στι δημοτικέ εκλογέ, όπω πάει να ψηφίσει στι νομομαχιακέ, στι εθνικές εκλογέ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο άνθρωπος με τα μειωμένα δικαιώματα. Πρέπει Είμα... να είναι σκέπτο, πρέπει να είναι. Το αν είναι ή δεν είναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό το πρέπει. Αυτό ναι. το πρέπει. Πρέπει να το εξετάσουμε. Ναι. Δηλαδή, ε, τι μας, σε τι μας βοηθάει. Δηλαδή, τι, τι παράγει εκτός από έναν αστυνομικό που είναι στο περιθώριο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι παράγει. Περιθωριοποίηση. Παράγει και μία αντιλήψη ότι ο αστυνομικός είναι το όργανο του κράτους που έχει στο ένα χέρι το όπλο, στο άλλο χέρι έχει το ρόπαλο και ότι σα κατέβει τον κόσμο. Όχι, δεν είναι αυτό αστυνομικό. Βεβαίω, βεβαίω. Και νομίζω ότι είναι πολύ οι σημαντικό άνθρωποι, αυτό που λες. Οι αυτοί άνθρωποι αυτοί. που λένε καλά να πάθεις που είσαι αστυνομικό και έκανες έπαθε αυτό που έπαθε είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα πούνε ε, Α, ε, φορούσε κοντή φούστα. Άρα καλά έπαθε και σε βιάσανε. Mm -hmm. Δηλαδή είναι η ίδια αντίληψη. Άρα εσύ ε, λοιπόν. Ε, επί... ε ναι, ναι. ρίχνει το βάρο, ρίχνει το σφάλμα στο θύμα. Όχι. Όπω μια γυναίκα έχει ας πούμε, το δικαίωμα να φορέσει τη φούστα τη, έτσι και ο αστυνομικό είναι ένα άνθρωπο που έχει το δικαίωμα να εκφράσει τι πεπιθήσει του. Άρα εσύ και... κάνεις κάνει λοιπόν ό,τι κάνει και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έχει σημασία για να το καταλάβει ο κόσμο για να στείλει το μήνυμα του ότι και ο αστυνομικό πρέπει να είναι ένα σκεπτόμενο άνθρωπο και πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκφράσει τι αντιρρήσει του. Γι' αυτό κάνει ό,τι κάνει ω αστυνομικό και δεν παρετήσει να το κάνει εκτό αστυνομία. Σωστά. Το καταλαβαίνω σωστά. σωστά. Yeah. Ε, ο αστυνομικό έχει κάποιου περιορισμού ε, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να έχουμε κομματική αστυνομία. Δηλαδή, ε, παρό, παρότι ισχύει παρότι δηλαδή, μπορεί να πει κάποιο ότι αυτοί πρόσκεινται εκεί, αυτοί πρόσκεινται εκεί στα συνδικαλιστικά, ε, ο αστυνομικό, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να ε, βγω και να κάνω, ας πούμε, προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη ή κατά του Μητσοτάκη. Απαγορεύεται. Να, Τα πολιτικά πρέπει να είναι εκτός, δηλαδή. Ναι. Αλλά ε, σαν κοινωνική... Ε, ε, σαν κοινωνικό πρόβλημα, ε, σαν πολιτισμικό πρόβλημα, δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Ακόμα και σαν πολιτικό πρόβλημα. Όχι κομματικό, πολιτικό. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι περιγράφεις έτσι μια κατάσταση η οποία σαφώς θα ήταν ιδεατή σε μια κοινωνία, έτσι, να μπορεί δηλαδή ο αστυνομικός να εκφράζει τους προβληματισμούς και ο κάθε επαγγελματίας, λέμε τώρα αστυνομικός, γιατί εσύ είσαι αστυνομικός, σε διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη αστυνομικό. Αλλά δυστυχώ σίγουρα η κοινωνία πάσχει πολύ από αυτό το θέμα και ε, εκεί, εκεί έγκυται η δυσκολία του όλου εγχειρήματο. έτσι. Γιατί, ξέρεις, δεν το κάνουν πολλοί, αυτό θέλω να πω. Ε, να. Και το, ξεκινώντας το εσύ, μπορεί να στέλνεις κάποια μηνύματα, σίγουρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά οι περισσότεροι είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω, έτσι, αν, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Οι περισσότεροι ως, να, ως, ως νοοτροπία, να μιλήσουν, ναι. Ναι. Στο... ναι, γιατί φοβούνται. Φοβούνται ή Α, δεν αυτό έχουν ναι. έτσι... Βέβαια, δηλαδή, ο κόσμος έχει μπει σε μια διαδικασία όπου σκέφτεται εγώ να είμαι καλά, έτσι στο σπίτι μου, στην τσέπη μου, στην καθημερινότητά μου, και δεν με πολύ ενδιαφέρει για το τι γίνεται παραπέρα. Ίσως γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στην εποχή του κορονοϊού. Επειδή η κοινωνία δημήτρη, δεν είχε αυτές τις αντιδράσεις. Έτσι. Αυτό, θέλω δημήτρη, να... αυ ναι. αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο mm. είναι ότι όχι φίλε, Είσαι στο σπίτι σου, αλλά δεν είσαι καλά. Yeah. Δεν είσαι καθόλου καλά. Πόσο μάλλον τώρα με τα πληθωριστικά ε, μέτρα και όλα αυτά που ακούμε. Βέβαια, <σίλια> ε, <εγώ, αν, σίλια> με την ακρίβεια, με το κάποιος, πρόβλημα της ενέργειας. Ναι, ναι αν ήμουν κάποιος ε, κυβερνών, ε, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, ε, για να μην ε, έχω πρόβλημα με την παραγωγή μου, κόψε το φόρο του, του καυσίμου. Το πιο απλό που μπορεί αν, να σκεφτεί. Αν δεν θες να τον κόψει, δεν τον κόψει, μείωσα τον πάρα πολύ. Ναι. μετα... Ο αγρότη, πώ θα σου ε, παράξει τα σιτηρά, μετά ο, η εταιρεία, η μεταφορική, πώ θα κρατήσει τον υπάλληλο. Αν δεν τον κρατήσει, ποιο θα αναγκαστεί να του δώσει επίδομα ανεργία. Εσύ θα αναγκαστεί. Να, ναι. Άρα δηλαδή, τα βάλει στη μία τσέπη για να σου βγουν από την άλλη. Mm. Είναι αυτό παραγωγικό. Δεν είναι Όχι, παραγωγικό. Βέβαια. Όχι βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει λίγο να το δει ο κόσμος, έτσι, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, το έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από το κανάλι μας εδώ, έχει σταματήσει να σκέφτεται με τη λογική. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, το, το, ότι έχει σταματήσει να σκέφτεται με τη λογική. Διότι αν σκεφτόταν με τη λογική, προφανώς θα αντιμετώπιζε και τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω του στην καθημερινότητα από μια άλλη οπτική γωνία πολύ πιο επικοδομητική. Γι' αυτό είπα ότι η κοινωνία δυστυχώς έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν πολύ ασχολείται. Δυστυχώς, έτσι, αυτό είναι το δυστύχημα. Είπαμε, εμείς να είμαστε καλά, η τσέπη μας, το σπίτι μας και από εκεί και πέρα δεν είναι έτσι όμως. Προφανώς και δεν είναι έτσι. Και γίνονται κάποια πράγματα, ξέρεις, όπως το δικό σου, τα οποία είναι μετρημένα στα δάχτυλα, αλλά είναι ηχηρά μηνύματα. Δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι, ένας επαγγελματίας όπως εσύ, να μπει σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδικασία. Α το σκεφτεί λίγο ο κόσμο. Δηλαδή, είναι ένα τεράστιο ηχηρό μήνυμα το δικό σου. Ε, αν το σκεφτεί λίγο ο κόσμο με τη λογική, θα το καταλάβει, νομίζω. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Έτσι. Και όχι εύκολο, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Να πω το ευίωνο που, που βλέπω ε, ότι τα συστημικά μέσα ενημέρωσης ε, πλέον έχουν αποκτήσει τόσους πολλούς κριτές που Μπαίνω στο διαδίκτυο και από εκεί, α πούμε, που στον κορονοϊό, ξεκίνησα από, την πρώτη, από το πρώτο lockdown και μίλησα εναντίον και έβγαλα το άρθρο Η δημοκρατία στο απόσπασμα. Και ήμουν μόνο μου, τελείω μόνος μου. Τώρα, για παράδειγμα, με το θέμα της Ουκρανίας, που κάποια βίντεο, κάποιε ειδήσει ήταν ψευδεί και το παραδέχτηκαν δηλαδή και οι ίδιοι δημοσιογράφοι, mm. ο κόσμο στο διαδίκτυο. Ε, Οργίαζε εναντίον αυτή τη προπαγάνδα. Δηλαδή, έχουν αποκτήσει τα αντισώματα. Εντάξει, που, έχουν, σημαίνει, έχει αυξηθεί ο κόσμο. Θα εξετάσω. Εντάξει, σωστό, θα εξετάσω δεν θα πιστέψω. Ισχύει, Ισχύει, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Όντω, ε, για να μην το μηδενίσουμε, α πούμε, όντω έχει κόσμο ο οποίο ε, το ψάχνει καλύτερα πλέον σε σχέση Εγώ, με το με, τι συνέβαινε πριν δύο χρόνια. Ας πούμε. Ναι, σωστά. Γι' αυτό, γι αυτό είμαι ε, υπέρ τη κοινωνία που διδάσκει και όχι της κοινωνίας που υποχρεώνει. Γιατί ο, ο πολίτης μπορεί να τον μειώνουν, μπορεί διάφοροι να λένε «Α, εμείς οι Έλληνες αυτό, μας αξίζουν μνημόνια και τέτοια». Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Και βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που όχι στο δικό μου το ε, επίπεδο, δηλαδή δεν βγαίνουν μπροστά να ανοιχτούν τόσο πολύ, αλλά ε, αυτά που γράφουν. Και είναι μικρή φάρη. Μάλιστα. Και δεν είναι λίγοι. Ναι, έχουν αυξηθεί ό,τι έχουν αυξηθεί. Αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα, νομίζω, και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μέσω της ελεύθερης πένας. Τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό που θες να πεις στον κόσμο. Ε, θα ήθελα να πω ε, ότι... Δεν πρέπει να φοβάστε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φοβάστε ε, να διαβάζετε τους νόμους, να μαθαίνετε για να καταλαβαίνετε ποια είναι τα δικαιώματά σας. Ο πολίτης που δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του είναι πολλοί στον οποίο τον το, το τζαλακώνουν το και τον πατάνε. Και όχι μόνο ε, σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και σου λένε ό,τι θέλουν. Ή ας πούμε σε ξεφορτώνονται ή, 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 ή σου ζητάνε ε, το οτιδήποτε το οποίο ωφελεί του ίδιου. Όχι, είμαστε ενάντια σε αυτά. Είμαστε υπέρ του πολίτη, ο οποίο έχει και, την, α, α, και τη γνώση και έχει και την υπευθυνότητα. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε την οριμότητα ε, να πάμε μπροστά χωρίς να μα τηγώνουν. Δεν χρειαζόμαστε πατερούλιδε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και να συνεχίσουμε ελεύθερα. Σα ευχαριστώ που μεγαλέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά και εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος κάποια στιγμή ξανά εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ Σαν πολύ. Σαν χαρά μου.